Με το πρόβλημα της λειψιδηρίας να είναι έντονο τη φετινή χρονιά, δημιουργώντας πολλά και σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα, η κατάσταση στη Ροδόπη φαίνεται πως επιδεινώνεται, τη στιγμή μάλιστα που, όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς, το 75% του νερού καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή. Λόγω της έλλειψης των υποδομών που υπάρχουν στη Ροδόπη, δεν υπάρχει η δυνατότητα να διαφυλαχτεί το τόσο πολύτιμο αγαθό. Είναι, θα έλεγα, μια εξέλιξη, θα μου επιτρέπετε να το πω, που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Μια κλιματική αλλαγή η οποία μπήκε τόσο βία στη ζωή μας, άρα και η προσαρμογή που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι και αυτή βίαιη. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες μέσα από τη δημιουργία τεχνικών υποδομών και έργων, ώστε να μπορούμε το νερό αυτό, το οποίο, το βρόχινο νερό, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε και φεύγει το 75% φεύγει στην θάλασσα. Είναι λυπηρό το γεγονός, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα πρέπει, όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί εφικτό η συγκράτηση του ύδατος, ώστε να μπορέσει να διαμελιστεί τόσο σε αγροτικές περιοχές όσο και σε οικισμούς της Ροδόπης. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν φροντίσανε οι διοικήσεις, οι οποίες προηγήθηκαν της δικής μας διοίκησης, δεν φροντίσανε, όπως σας είπα, να δημιουργήσουν τα έργα τα οποία ακολουθούν τις κατασκευές του φράγματος, και μιλώ φυσικά για τη διανομή του νερού. Μια διανομή νερού η οποία έχει να κάνει με τους αναδασμούς των περιοχών για τους οποίους αναφερόμαστε. Δυστυχώς δεν γίνανε και οι αναδασμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τους αγρότες και φτάσαμε στο σημείο το φράγμα του Ιασίου να όλα αυτά τα χρόνια να μένει ανεκμετάλλευτο. Ερχόμενοι λοιπόν εμείς στη διοίκηση, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους αγρότες και κάναμε κάτι το πολύ απλό. Ανοίξαμε τη ροή ελεύθερης ροής, ανοίξαμε την ροή του νερού, ελεύθερα να τρέχει προς τον κάμπο της περιοχής Αριανών, μιας περιοχής η οποία είναι η πλέον άνυδρη περιοχή, θα έλεγα, και αυτό το πράγμα έχει ως αποτέλεσμα, δίνοντας 4.000 κυβικά την ώρα και στη συνέχεια 6.000 κυβικά την ώρα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσουμε τους αγρότες. Αναφορικά με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε γνωστό πως τρέχει διαγωνιστική διαδικασία ύψους εργασιών 1.000.000 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Ταπατζάς αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή των Σαπών. Έχουμε ένα αντιπλημμυρικό το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Είναι της τάξης των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκεται στο βορειοανατολικό κομμάτι, στην περιοχή του Δήμου Σαπών, στις Σάπες. Προς συμβασιοποίηση έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο κομμάτι το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τους αγρότες. Είναι αυτό με τα αντλιοστάσια στον κάμπο του Ιάσμου, τα οποία έχουν κλαπεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν φροντίσαμε στην αποκατάστασή τους. Είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την λίμνη Βιστονίδα, παίρνει τα νερά τα οποία δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα και τα διοχετεύει προς την λίμνη του Πόρτο Λάγος. Είναι ένα έργο της τάξης των 806.000 ευρώ και αυτό βρίσκεται, όπως σας είπα, στη συμβασιοποίησή. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εργάζεται συνεχώς από τη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Δυστυχώς, φοβάμαι ότι και στα επόμενα χρόνια, στα 2-3 χρόνια, αν δεν γίνουν οι παρεμβάσεις από τις δασικές υπηρεσίες, το οργανίζω αυτό, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζετε, στον ορεινό όμβο, σε ένα βουνό, σε ένα δάσος, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς καμία παρέμβαση, ούτε ο πρώτος δαθμός, ούτε ο δεύτερος δαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες να είναι εκείνες οι οποίες θα παρέμβουν. Γνωρίζω ότι έχουν τελεσυρικήσει κάποιοι διαγωνισμοί και είναι θέμα χρόνου να μπουν μέσα εργολάβοι ώστε να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις τεχνικές υποδομές για τη συγκράτηση του νερού. Να επισημάνω το γεγονός ότι το νερό, όπως σας είπα, το 75% καταλήγει στη θάλασσα. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Θα έπρεπε εμείς όλοι που ασχολούμαστε με την, επιτρέψτε μου να πω, με την πολιτική,
Έπρεπε και είμαστε στις διοικήσεις είτε του πρώτου βαθμού, είτε του δευτέρου, είτε της περιφέρειας, είτε των δήμων, του Δήμου των Δήμων, θα έπρεπε να λειτουργούμε προληπτικά